καλό story το πράγμα. Γεια σας. Καλώς, λοιπόν, καλώς. Είπες ό,τι λέει στον καφέ. Είπες ό,τι καταλαβαίνεις. Είπες ό,τι γυρίζεις έτσι στον αέρα. Διαστροφούλες. Τρεις φορές αδεξιόστροφα. Τρεις δεξιόστροφα. Ναι. Ε, Νικόλα μου, ήρθε η ώρα να τα κάνεις στον αέρα. Ε, ας επιστρέψουμε. Ναι, δεν ξέρετε όμως και το φλιντζάνι κρατώ. Ποιο. Ποιο. Κωνσταντίνα μου. Το δικό μου. Που πια τον καφέ μου πριν λίγο. Ακριβώς. Άντε να δούμε τώρα. Από δεν καφέ, να μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, Νικόλα μου, καταρχήν είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ. Μπράβο, Νικόλα μου. Φαίνεται. Φέρτε την Ελένη Λουκά να μιλήσει με τον Νικόλα. Είναι αυγή, είναι αυγή. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, ξεκουράζομαι τώρα από τα γιορτά τα γυρίσματά μα. Ναι. Είπα 12 μου να κάτσω. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για μένα είναι υπέροχο, υπέροχη περίοδο που είναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω κάτι γραμμούες. Έχει γραμμούες. Γύρισε το λίγο να το βλέπει. Στάση κιόλα. Εκεί, εκεί, έτσι. Τέλεια. Το μέλλον τη εκπομπή του όλα καλά. Παναγία μου Χριστέ. Κοίταξε, βλέπει τη σταθερότητα. Βλέπει το. Είναι μια σταθερότητα. Ναι, παιδιά, φω φανάρι είναι το πράγμα. Πάμε τώρα. Α, πάρουμε στο καθαριστήριο, αν μάθει κάτι. Έχει μια σταθερότητα. Αυτή η γραμμή από πάνω τώρα είναι σταθερότητα. Βέβαια, είναι σταθερότητα. Υπάρχουν οι εντάσεις, τις βλέπεις. Υπάρχουν οι εντάσεις. Υπάρχουν εντάσεις καθημερινότητας, οι οποίες μπορεί να είναι και στο σπίτι, μπορεί να είναι στο εργασιακό χώρο, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αχα. Εντάξει, αλλά... Εντάσεις όμως τις βλέπω μόνο στη μια μεριά του φλιντζανιού. Ναι, αυτό θα σου λέγω, ότι είμαι μονωμένες. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι εν κάθε μέρα σαν καρδιογράφημα, όπως είπε πριν η Χριστιάνα, και υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια λογική, πώς το λες. Κάτι σαν καταράχτες εγώ βλέπω. Τις καταράχτες, παιδί μου. Να πάω στους νεαρά. Κάποιος κάτι λαλεί αλλούς. Ε, βέβαια, πάντα έτσι. Κλέλια μου, θωρίστε. Εν να πουν τζίνω. Ε, θωρείς. Κάποιος ευθονεί. Θωρώ κάτι καταράχτες, λαλεί και η Κωνσταντίνα. Ούσου ένα λεπτό, να εγκάμεις. Είναι μια νεαρή κοπέλα, αλλά... Κάτι σερούθκια. Σερούθκια, πω μην, δεν τα είδα. Εντάξει. Όπα. Οπα. Τι έκανε το λαβράκι. Του δεν σου το πω μετά. Κάτι χεράκι. Α, σίγουρα μετά. Πού το είδε τα χεράκια. Εδώ, εδώ, αυτό, αυτό, εδώ. Η φάντασμα η χεράκια είναι. Δεν μου το έδωσε. Έγκαμνη, με μουρμούρα. Άστο, άστο καλύτερα. Υπάρχει έναν άτομο που είναι πολλά κοντά σε σένα. Εντάξει. Που μιλά μπροστά σου πάρα πολύ καλά, αλλά πίσω σου λέει τα καλύτερα. Εντάξει, είναι έτσι. Εγκοντό. Κοντό άτομο. Ναι, εγκοπέλα πάντω. Αλήθεια. Ναι. Ούτε πολλά μακριά μαγιά, ούτε πολλά κοντά. Πρόσεχε. Όχι, δεν είναι η Χριστιανά. Όχι, δεν είναι η Χριστιανά. Εντζέ, είμαι έτοιμη να του ξαπολύσω αυτή τη στιγμή να φύγω. Γιατί θα σχολάσω πιο γρήγορα. Ήρθαμε τώρα να φύγουμε μαζί, να θέλει. Ναι, ναι. Καμικάζει αγάπη μου. Ναι, να έρθω μαζί σου. Κοντή. Και εγώ ήμουν που όχι, όχι, όχι. Είναι από τον κοντινό σου χώρο, τέλος πάντων, περιγύρω. Μπράβο, Κλέλια μου, σε ευχαριστώ. Υπάρχουν έτσι διάφορες, όχι ανακατατάξεις, πώς το λες, ανησυχίες, ρε παιδί μου, της καθημερινότητας, λίγο στο μυαλό σου. Με γελάς, αφού θωρώ τα, δεν μπορείς να πω. Ναι. Είδες όμως τα μεγάλη καρδία, εσύ. Καρδία, έτσι. Έτσι, εδώ. Τι είναι αυτή η καρδία, τι λέει. Και ψηλά, ψηλά, πολλά καλό τούτο. Πάρα πολύ καλό τούτο. Στην επιφάνεια είναι η καρδία. Πινίζω, τι λέει όμως η καρδία. Το άλλο, το η καρδία είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, ότι πίσω από την κοπέλα που μιλάει υπάρχει έναν άτομο, ο οποίος φαίνεται ότι είναι άντρας, είναι όχι πιο μεγάλης ηλικίας. Σαφώς ψιλοκουρεμένος, πρασινομάτης. Όχι, ενένει. Α, είμαι λαχνός. Ναι, ενένει, ενένει. Πιο ψηλός. Θα μπορούσε να είναι ο παπάς σου, ας πούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, που προστατεύχεις μια τεράστια καρδία που πάνω. Κυρία, για να γυρεύκουμε κάθε μέρα τώρα. Όχι, στο προσωπικό της καθημερινότητας. Σαρήντα μας είναι κατ' όσοι τότε. Αφού δεν ακούγεται να μιλώ. Από τον περίγυρο είπα. Δεν είπα. Απλά είπα και για τη δουλειά να μιλήσω. Παιδιά, δεν έχει πιο σταθερότητα. Έτσι, δαμέ. Έχει κάποιες εντάσεις, αλλά μικρές. Ναι. Και ο βράχος που κάτω, η βάση που λαλούμε, είναι πολλά γέρη. Είχε μια βραχονισίδα μέσα. Όχι, με τι θέλει να το συζητήσει με τη βραχονισίδα. Γιατί ξέρεις. Ακού να δεις, στείλε κανένα story, βάλε αυτό και με βάλεις ένα από τώρα, αν κανένα μόνο πιαν τούτο. Τι είναι η που λες, ναι. Κωνσταντίνα. Ναι, Νικόλα μου. Η βάση σου είναι καλή, είναι πολλά καλή η βάση μου. Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα εκεί, ξεπεράσαμε αυτές τις, έτσι, τις γραμμές. Κοίτα, κοινές θα είναι συνεχόμενες, πάντα υπάρχουν όμως, αλλά είναι πολύ μειωμένες. Βλέπεις πως υπάρχει ηρεμία. Μετά υπάρχει... Ρόλερ κόστερ. Μπράβο, κάπως έτσι, αλλά είναι ομαλό. Είναι πολλά καλό τούτο. Είναι πάρα πολλά καλό. Βλέπεις καθόλου κότες. Κότες. Κότες.
Γιατί κότε. Επειδή είναι λεφτά η κότα. Α, ναι. Άντε ρε παιδιά, καμία κότα. Με κότες με κότε έτσι. Με κότες με κότε έτσι. Καμία κότα με κότε. Έτσι, Νικόλα μου, έλα σου δείξω. Καμιά αγγελίτσα να... Έτσι, κοτούλα, παιδιά, έχεις λεφτά, έρχονται λεφτά. Είδε κότα στο φλιτζάνι μου. Τούτε κότα, αφού είναι η καρδία, γίνει πολλά. Τούτε καρδία είναι κότα. Νικόλα, σε παρακαλώ, θέλω να μου λύσεις κότες. Επέτσι, αν βλέπετε την κότα, δάμε. Εγώ τα πόδια τη βλέπω. Εντάξει, εντάξει, να σου κάνω και κόκο. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να πρέπει να δημιουργήσουμε ένα application που να σου τα λαλεί του τα ούλα. Τον καφέ, έτσι. Εντάξει. Έχει application για ξεμάτια μα. Έχει στεναχώρια όμω. Έχει. Πού το καταλάβει τώρα τι σημαίνει αυτό. Σε αυτό την ουλή την ένταση. Μπορεί να μην το δείχνει. Μπορεί να μην το δείχνεις, να ξέρεις να το κρύψεις λόγω και της δουλειάς σου. Χισμαράζει που λέει. Αλλά πρέπει να είναι δάχτυλος σου τώρα. Ναι, έτσι να βάλω συγκεκριμένο δάχτυλο. Εντάξει, να μην το δείξουμε. Σοφία, με δείξεις, πρέπει να βάλει το δάχτυλο της. Γιατί... Α, έτσι, ναι, ναι. Γιατί τούτο. Αλλάζει η τύχη σου. Εντάξει, βάλα. Να δώσεις ένα χάρι στο μάντιλ. Να το. Κάτι έγινε. Κάτι γίνεται, αποκαθαρίζει. Όχι τέτοιο. Πάντως είναι λες και κάναμε fast forward και πια την Κυριακή το απόγευμα με σκιάς μου, τις γειτόνισε και κάτι. Και τι λέει τώρα το δάχτυλο. Ότι έχει πολύ ωραίο επεισόδιο να βρουν το success story.